Κυρίες και κύριοι σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, χαιρετίζω και εγώ εκ μέρους του ΜέΡΑ25 της εργασίας σας και σας εύχομαι έναν υπηκοδομητικό και δημοκρατικό διάλογο. Ως ΜέΡΑ25 άλλωστε θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικές τις συνεδριακές εργασίες ενός κόμματος, διότι αυτές είναι που καταδεικνύουν τη δημοκρατική του λειτουργία στην πράξη. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, είναι σαφές πως μας χωρίζει η μεγάλη διαφοριστική γραμμή της αποδοχής από εσάς και της πλήρους απόρριψης από εμάς του μνημονιακού πλαισίου άσκησης πολιτικής. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα πραγματικά να πιστέψω αυτό το οποίο λέτε εδώ και καιρό, μετά και την εκλογή της νέας σας ηγεσίας, αλλά και τις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες σας, ότι δήθεν επιστρέφετε στις ρίζες σας. Θα σας θυμίσω όμως ότι οι πολιτικές σας ρίζες, αν θεωρήσουμε ότι είναι αυτές του Ανδρέα Παπανδρέου του 81, μιλούσαν για ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Δεν έλεγαν δηλαδή ναι σε όλα στο Ευρωιερατείο και το Ευρωατλαντικό Μπλοκ. Οι ίδιες αυτές ρίζες έλεγαν έξω οι βάσεις του θανάτου. Δεν αποδέχονταν τη χώρα δηλαδή σαν ένα απέραντο ορμητήριο των ατοικών δυνάμεων, όπως πρόσφατα δυστυχώς ψηφίσατε μαζί με τη Μητσοτάκη ΑΕ σε συνέχεια της ίδιας υποτέλειας και του κυρίου Τσίπρα. Μιλούσατε ακόμα τότε για σοκ στον περιφερειακό καπιταλισμό, τη στιγμή που τώρα ίσα ίσα ψελίζεται τα των σοσιαλδημοκρατιών, οι οποίες έχουν γίνει και αυτές συγκοινωνούντα δοχεία με τον νεοφιλελευθερισμό. Τέλος, λέγατε τότε Ελλάδα, Κύπρος, Παλαιστίνη, Αμερικανός να μην μείνει, αλλά εδώ και η Παλαιστίνη πλέον πουθενά, μαζί με τους κυρίους Τσίπρα και Μητσοτάκη, αγκαλιάζεται το καθεστώς apartheid του Ισραήλ. Σε ποιες ρίζες επιστρέφετε λοιπόν? Τις ξεριζώσατε δυστυχώς μία προς μία. Σας θυμίζω ακόμα μερικές φράσεις από τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Και μιας και αναφέρομαι στη λαϊκή κυριαρχία, επειδή άκουσα πριν και τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφέρεται στο δημοψήφισμα του 2015, πραγματικά δεν νομίζω πως υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας από ένα δημοψήφισμα, αλλά καταλαβαίνω ότι σας πονάει ακόμα το μεγαλειώδες εκείνο ιστορικό και ταξικό καθαρά όχι του ελληνικού λαού της 5ης Ιουλίου του 2015. Ας επιστρέψω όμως στη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του 1974. Λέγατε τότε, η ρίζα της συμφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση της πατρίδας μας. Μετατράπηκε η Ελλάδα σε προχωρημένο πυρηνικό φυλάκιο του Πενταγώνου για να εξυπηρετηθούν πιο αποτελεσματικά τα στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων. Μεταβλήθηκε η πατρίδα μας σε ξέφραγο αμπέλι για να διαβρωθεί η οικονομία μας από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Δύσης, αυτής της οποίας σήμερα δηλώνετε όλοι μαζί πως ανήκετε, σε συνεργασία πάντα του ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου. Η πορεία προς την υποτέλεια, την υπονόμευση των εθνικών μας συμφερόντων, τη διάβρωση λαϊκής κυριαρχίας, τον οικονομικό μαρασμό και την εκμετάλλευση του Έλληνα εργαζομένου πρέπει να ανακοπεί, λέγατε τότε. Δεν αρκούν λοιπόν, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, οι διακηρύξεις περί επιστροφής. Ούτε απλώς η επαναφορά των συμβόλων, όταν οι πολιτικές σας επιλογές δυστυχώς πια έχουν μεταλλαγεί πλήρως. Με αυτές τις σκέψεις και παρά τις σαφείς μας πολιτικές διαφορές, σας εύχομαι πραγματικά κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ.